διευθυντά. Οι δημοσιογράφοι του ΣΟΚ μπήκαν στο δοσέρ. Σε λίγο φτάνουν. Γρήγορα. Τι να κάνω. Γρήγορα. Γρήγορα. Βοηθήστε. Τρέξτε. Κύριε. Κύριε. Περάστε αύριο. Αύριο. Τι αύριο κύριε. Τι αύριο κύριε. Δίπλα ένα καφεδάκι δίπλα. Περιμένετε δίπλα. Τι αύριο κύριε μου. Σας παρακολουθούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι. Εντάξει, θα πιούμε ένα καφεδάκι και θα δούμε τι θα γίνει. Α, για μένα ένα υποβρύχιο. Και για μένα ένα ουισκάκι με tonic water. Ευρώπη, ε. Ευρώπη, Ευρώπη. Πω, πω, πω. Είδες εξυπηρέτηση. Κοίταξε, κύριε, ο οργασμός στον ΟΑΕΡ. Πω, πω, πω. Λοιπόν, εδώ μέσα θα τελειώσουμε στο τσάκα τσάκα. Πέρνα δίπλα, δίπλα και καφεδάκι. Άντε. Βρισκόμαστε στον ΟΑΕΡ. Εσείς, κύριε. Έτσι και πει αυτό στα δικά του θα γίνουμε ευρωρεζίλοι. Να σας εξηγήσω, κύριε, είμαι ο διευθυντής. Χαίρομαι, κύριε. Χαίρομαι, κύριε διευθυντά. Σας παρακαλώ, έχω μία συνέντευξη να τελειώσω και θα συνεχίσουμε μετά. Πετε μου τη γνώμη σας για την ανεργία. Κοιτάξτε, προσωπικά νομίζω ότι ο καπιταλισμός με τις κυκλικές κρίσεις τις οποίες διαθέτει. Με συγχωρείτε. Να σας εξηγήσω εγώ, κύριε, ο οποίος και εμφάνιση διαθέτω και τέλος πάντων δεν έχω φθαρεί στην τηλεόραση. Σας παρακαλώ, κύριε. Συνεχίστε, κύριε. Λέγαμε λοιπόν ότι ο καπιταλισμός με την κρίση την οποία διαθέτει αυτή η σφαιρικά και με την καθητική πτώση την οποία έχει δεν μπορεί να αντισταθεί στις δομές των αναπαραγωγών με την ενεργητική συμμετοχή των μαζών, η οποία δεν είναι αδύναμη με την εκκληματία. Να μιλήσουμε κι εμείς λίγο. Σας παρακαλώ, κύριε. Να σας εξηγήσω εγώ, ο οποίος έχω παρακολουθήσει όλα τα φεστιβάλ της Eurovision. Λου, με βλέπεις. Σας παρακαλώ, κύριε, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Τι δουλειά κάνετε. Για να είσαστε όμως εδώ μέσα, τι άλλο, άνεργος κι εσείς, ε! Μα πού είναι οι υπόλοιποι, κύριε? Να σας εξηγήσω, κύριε, είμαι ο διευθυντής. Περάστε, περάστε. Εμείς εδώ, ξέρετε, είναι όλα... Μισό λεπτό, μη χάσω και τους άλλους. Μα τι τον θέλετε τον όχλο, κύριε, όταν είμαι εγώ εδώ. Λαλάκης. Λαλάκη, ποια είναι η γνώμη σου για την ανεργία? Υποθέτω πως είσαι άνεργος. Άνεργος. Έλα, φτάνει, κοπέλα μου. Άνεργος. Αλλά τι άνεργος, με τα όλα. Που καμισάκι εισαγόμενο, παντελονάκι εισαγόμενο, παπουτσάκι εισαγόμενο, ρολογάκι όλα εισαγόμενα. Σκέτο μοντελάκι ο ανεργός σου, έτσι. Ναι, αλλά τη γνώμη σου για την ανεργία δεν την άκουσα ακόμη. Ποια ανεργία? Τι λέει, ρε Μιχάλη? Τι λες, ρε άνθρωπε? Πρόκειται για τεχνητή ανεργία. Στέλνουν το 30% του εργατικού δυναμικού να ξεκουράζεται. Βέβαια, οι άνθρωποι νοιάζονται για μας. Θέλει, σου λέει, να τους φάει πολλή δουλειά και να κλατάρουνε. Να γιατί υπάρχει ανεργία. Κόλπο της κυβέρνησης. Πάντως και εσύ άνεργος είσαι. Άνεργος. Όχι και άνεργος. Απλώς έτυχε να είμαι μέσα στο 30% που αναπαύεται. Ευρωάνεργος. Ναι, αλλά εδώ ήρθες για να βρεις δουλειά. Βασικά, ναι. Θα μου γίνουν ορισμένες προτάσεις για δουλειά. Θα τις μελετήσω. Και αν οι γιατροί βεβαιώσουν ότι έχω ξεκουραστεί αρκετά και ότι μπορώ να εργαστώ, τότε θα στείλω το φίλο μου το Μιχαλάκι από εδώ να το γίνει η σούφρας φεντόνα. Να ξεπατωθείτε δουλειά. Τι να σας πω, κύριε διευθυντά. Ούτε στη Σουηδία δεν είναι έτσι τα ταμεία ανεργίας. Και προπαντός η φιλοσοφία της ανεργίας. Χαίρετε. Πάμε, παιδιά. Στο καλό. Και να τους το πείτε. Εμείς έχουμε την φιλοσοφία της ανεργίας. Έβγε, παιδί μου. Έβγε. Έσωσε στο ελληνικό γόητρο. Εγώ. Τι μυαλό. Τη διάνοια. Τη γνώση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με το επίδομα ανεργίας τι θα γίνει? Θα το πάρεις, θα το πάρεις. Πού δουλεύεις? Πού δουλεύεις? Πουθενά. Πουθενά? Καλά, πόσο καιρό έχεις να δουλέψεις? Καμιά δεκαριά. Μήνες. Όχι, χρόνια. Α, μπράβο, είπα. Τι, 10 χρόνια. Αισθανόμουν λίγο ότι ήμουν κουρασμένος γι' αυτό. Λυπάμαι, κύριε, αλλά δεν δικαιούστε επίδομα ανεργίας. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Κύριε δημοσιογράφε, να σου πω. Μια στιγμή, μια στιγμή. Να σου πω. Δεν χαλάσουμε τελευταία στιγμή όλα. Μπορεί να μην δικαιούσε επίδομα ανεργίας, αλλά εγώ θα σου προδουλειά. Με δώσεις, ε? Τι με δώσεις? Να πηγαίνω λίγο, λίγο, γιατί έχω ξεμάθει.